Πάμε να δω τι γίνεται. Πάμε για τα πράγματα, είπαμε, πάνε από το κακό στο χειρότερο. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Ερντογάν, παιδιά, κάνει καθημερινά όλο και πιο έντονο αυτό που λέει ο Μανώλης εδώ και μέρες. Το Τουρκία-Ρωσία συμμαχία. Καθημερινά τοποθετείται, Μανώλη μου, για αυτό το θέμα, για τον πρόεδρο Πούτιν, με εγκομιαστικά σχόλια. Είναι εντυπωσιακό, γι' αυτό και ξεκινάμε βήμα-βήμα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και για τα νησιά, γιατί ακούγονται πολλά ότι βρίσκονται υποκατοχή. Σήμερα λένε πολλά για τη Σμύρνη, θα τα πούμε όλα αυτά, αλλά θέλω να το πάμε βήμα-βήμα, διότι αυτό που λες είναι εντυπωσιακό. Και χθες ακούγοντας τον Τούρκο πρόεδρο για άλλη μια φορά να λέει ότι ο Πούτιν έχει δίκιο για τη μεταφορά των σιτηρών, ο Πούτιν έχει δίκιο για τις ανησυχίες ότι πάνε στις χώρες που του έχουν επιβάλει κυρώσεις και όχι στις φτωχές χώρες, μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Μας προκαλεί επίσης ιδιαίτερη εντύπωση για ένα επιπλέον στοιχείο, επειδή πολλές φορές συζητάμε για την Ρωσία και την Τουρκία. Το θέμα είναι ότι διάβαζα ότι για τον πυρηνικό σταθμό Άκου, ο οποίος θα ξεκινήσει ίσως να λειτουργεί, ίσως λέω, το 2023, έχουν εκπαιδευτεί ήδη 300 Τούρκοι στη Μόσχα, επιστήμονες, και άλλοι 300 εκπαιδεύονται. Δηλαδή, για να καταλάβουμε και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Εκτός των 400, εκτός από τους τουρίστες που έρχονται, εκτός από η οικονομική βοήθεια που έρχεται από τη Ρωσία, βλέπουμε ότι ο Τούρκος πρόεδρος με κάθε ευκαιρία στηρίζει τον Πούτιν και τις θέσεις του Πούτιν για το Ουκρανικό και για άλλα πολλά ζητήματα. Και αυτό μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, όχι ημών, αλλά και των αναλυτών. Bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor. Fakir ülkelere değil. Bunun ana teması nedir? Fakir ülkelere buradan bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir, devam ettirmektir. Şimdi bir taraftan Rusya'ya tabii bu yaptırımlar sürerken bu yaptırımlar karşısında kalkıp da bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin'i de rahatsız etmektedir. Σου λέει πόσο μεγάλος ηγέτης είναι, που σου παρά τις κυρώσεις, σου λέει αυτός, έχει δώσει το πράσινο φως να φύγουν τα σιτηρά. Αλλά όλο αυτό, Μανώλη, είναι καθαρό, είναι ειλικρινές, είναι επιλογή, είναι ένα μήνυμα προς τη Δύση, γιατί ξέρει ότι η Δύση έχει την αγωνία, τη θέλει την Τουρκία στην αυλή της, δεν θέλει να τη χάσει την Τουρκία. Βεβαίως. Εξού και αυτή η στάση της ουδετερότητας, της αντοχής, αν θέλεις, αυτής της τρέλας που εκπέμπει ο κύριος Ερντογάν. Ναι. Κοίταξε, μπορεί να είναι και τα δύο αυτά που λες. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο αυτά που λες. Ναι. Δηλαδή, οι σχέσεις του είναι αδιαφεσβήτητα καλές. Με τη Ρωσία και με τον πρόεδρο Πούτιν ιδιαίτερα. Εντάξει. Αλλά από την άλλη, διαπραγματεύεται σκληρά με τη Δύση, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απειλεί όπου μπορεί. Είμαι ένα βήμα πριν να χάσετε εντελώς. Αυτό λέει. Πιθανά. Κανείς δεν θέλει να χάσει την Τουρκία. Ναι. Εμείς εδώ οι Έλληνες έχουμε τοποθετηθεί εδώ και πολλά χρόνια υπέρ του εξευρωπαϊσμού της Τουρκίας. Ναι. Θέλαμε την Τουρκία μέσα στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Ναι. Ποια Τουρκία όμως. Όχι αυτή την Τουρκία. Μια κανονική χώρα. Μια Τουρκία που είναι κοντά στη Δύση.